Βράβευση ανόδου ομάδας Φες Αριστοτέλης Σκίδρα στη Volley League Ανδρών. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί βρίσκονται μαζί μας άνθρωποι από τους οποίους εγώ γαλουχήθηκα σαν αθλητής και αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν την ιστορία του Αριστοτέλη, καθώς 17 Μαΐου του 1981 είχαν καταφέρει και αυτοί, όπως και με πολλά άτομα τα οποία υπάρχουν στη Σκίδρα, να καταφέρουν την άνοδο στην Α1 Ανδρών. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμος Σκίδρας τιμά τον προπονητή εκείνης της ομάδας του 1981, Σταματίου Δημήτρη. Μπροστά από τη Δήμαρχο βλέπετε και τη φανέλα του 1981. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή εκδήλωση τον Αντιπρόεδρο της ΕΟΠΕ, Χαριτονίδη Κώστα. Παρακαλώ κύριε Χαριτονίδη. Αντιπρόεδρος ΕΟΠΕ, Χαριτονίδης Κώστας. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα, μια ιστορική ομάδα που ανέβηκε μετά από πολλά χρόνια στην Α1, σε πολύ καλές συγκυρίες. Πιστεύω ότι θα ανέβει και θα μείνει και αυτό το πράγμα το πιστεύω, γιατί άκουσα προηγουμένως την Δήμαρχο, την οποία γνωρίζω σήμερα, τώρα μόλις, και είδα, έμαθα πόσο βοήθησε την ομάδα και δεσμεύτηκε να βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Όμως δεν είναι μόνον η δουλειά της Δημάρχου, του Δήμου, είναι η δουλειά όλων σας και εμάς. Γαλουχήθηκε στη Σκίδρα, έπαιξε σε μεγάλες ομάδες, ξαναγύρισε στη Σκίδρα ο αρχηγός του ΦΕΣ Αριστοτέλης, Παντακίδης Γιάννης. Πάμε Λάζαρε, Σκίδρα είσαι, Αριστοτέλης είσαι, πάμε! Παιδιά, μια πατάτη σου πάει εκεί. Κάτσε, εγώ φεύγω. Εντάξει. Πάμε, εξήγησα την αρχιτεκτονική θυμόσου. Ναι, πολύ. Αφού δεν σκεφτάντα τις τα έβαλα. Πού φύγει η μαμά. Διαγώνιος Αρμενάκης Απόστολος. Έχει ξαναπαίξει στη Σκίδρα, ήρθε μάλλον γιατί χρωστούσε την άνοδο, Κανέλος Μάκης, κεντρικός.
παρακάτω. Νίου Παυσανίας, Λίμπερο. Ενσωματώθηκε στην ομάδα κάπου το Δεκέμβριο με Ιανουάριο από τη μακρινή Κουβά, Λάζαρο Τόρες. Ήταν ένας από τους πύργους στο κέντρο. Βραζιλιάνος Γκλαστόνε Τζούνιορ. Και συνεχίζουμε με τους κακιστές της ομάδας. Πασαδόρος Βλαχόπουλος Κώστας. Προπονητικό team. Προπονητές Αντώνης Παπαδόπουλος. Επίσης, συνέβαλαν πολύ Γιώργος Σόφτσης. Το κορίτσι που βοήθησε στα μέγιστα σε τραυματισμούς, φυσιοθεραπεύτρια Ηλιάνα Κορομπούλα. Και τελειώνουμε με τη μυθική διάκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλης Κίδρας, Γιώργος Μαραντίδης, Παπαδόπουλος Νίκος. Αξιότιμη κυρία Δήμαρχε, αγαπητοί συμπολίτες, είναι μία όμορφη γιορτινή μέρα για τη Σκίδρα. Η μέρα χαράς και συγκίνησης. Μαζί με την έναρξη της ανθοέκθεσης ενός υπέροχου θεσμού που ομορφαίνει και διαφημίζει την πόλη μας, γιορτάζουμε όλοι και την άνοδο της πολυαγαπημένης μας ομάδας βόλεϊ του Αριστοτέλη στην ανώτατη κατηγορία. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή για τη μεγάλη τιμή που μας κάνει με τη βράβευσή μας, αλλά και τη συμπαράσταση με κάθε τρόπο, ηθικά και υλικά.
Ευχαριστούμε τη δήμαρχό μας, κυρία Κατερίνα Ιγνατιάδου, που ήταν και είναι πάντα κοντά στο Σύλλογο. Πίστεψε σε εμάς, εμπιστεύτηκε και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους πολίτες του Δήμου και την νεολαία, οι οποίοι πρόσφεραν χρόνο, χρήμα και τρομερό παλμό και σήμερα καμαρώνουμε όλοι μαζί για μία ακόμη φορά για το Δήμο Σκίδρας, για το Σύλλογό μας, για τη σπουδαία ομάδα μας και για τους σπουδαίους αθλητές και προπονητές μας. Έτσι πραγματοποιήθηκε η τεράστια επιδίωξή μας με πίστη, υπομονή, επιμονή, σκληρή δουλειά και απέραντη αγάπη για τον αθλητισμό και τον τόπο μας. Η παρουσία του Αριστοτέλη στην ανώτατη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ για μία ακόμη φορά μετά από 37 χρόνια διαφημίζει και προάγει τη Σκίδρα. Βοηθάει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τοπικού αθλητισμού, φέρνει χαμόγελα σε κάθε κάτοικο του Δήμου. Ο σύλλογός μας, Αριστοτέλης, εδώ και 54 χρόνια έχει δώσει τεράστια προσφορά στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Πέρασαν πολλοί άνθρωποι, παράγοντες και αθλητές. Όλοι έβαλαν έναν ιθαράκι στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη του αθλήματος και του τόπου. Δεν στεκόμαστε όμως μόνο στο παρελθόν. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε το σήμερα και το αύριο του σκιδραϊκού βόλεϊ. Θέλουμε να βρισκόμαστε στο προσκήνιο, να είμαστε πρωταγωνιστές, να ανταγωνιζόμαστε τα μεγάλα πανελλήνια σωματεία, να προσφέρουμε στους φιλάθλους του Δλήμου μεγάλες χαρές και συγκινήσεις με μεγάλους αγώνες, όχι για μία χρονιά, αλλά για πολλά χρόνια ακόμη. Θέλουμε να χαρίζουμε διαρκώς την νεολαία μας τη δυνατότητα υψηλού αθλητισμού. Με τη βοήθεια όλων των πολιτών, παραγόντων, τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώνουμε έναν αθλητικό οργανισμό με συνέχεια, όραμα, φιλοδοξίες και επιτυχίες. Θέλω να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας τα τρία τελευταία χρόνια που εκπροσωπούμε το Σύλλογο. Ήταν οι άνθρωποι που μας βοήθησαν, που στάθηκαν δίπλα μας κάθε στιγμή και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους αδερφούς Μπόφτση, τον κύριο Νίκο Χατζιανίδη, τον κύριο Ιωάννη Δανακάκη, τον κύριο Ναυρινιάδη Ιωάννη, την εταιρεία Χαλβατζής Μακεδονική, την εταιρεία Fruiton Star Fruit και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που ήταν κοντά μας μέρα νύχτα, τον Αλέξη τον Πεντερίδη. Σαν Δέλτα Σίγμα όλο αυτό που καταφέραμε θέλουμε να το αφιερώσουμε σε έναν άνθρωπο τον οποίο το γνωρίσαμε τουλάχιστον εμείς όταν ήμασταν μικροί. Αυτός μας έμαθε πώς να πορευόμαστε σωστά, πώς να κάνουμε σωστά βήματα, να αγαπάμε το βόλεϊ και να αγαπάμε τον τόπο μας. Αυτό την άνοδο την αφιερώνουμε στο Βασίλη τον Σιλελόγλου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον γιο του τον Κοσμά τον Σιλελόγλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σας θέλουμε κοντά μας. Πλέον το σύνθημά μας είναι μια πόλη, μια ομάδα.